Η πρώτη φάση είναι η εξέβρεση του οικοπαίδου και από ό,τι πληροφορούμε, νομίζω ότι φτάνουμε πια σε τελικό στάδιο για να υπάρχει το οικόπεδο διαθέσιμο. Η δεύτερη φάση είναι η εκπόνηση της μελέτης για την ενέργεια του κτηρίου, που αυτοί μπορεί να την κάνουν οι κτηριακές υποδομές, είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υποδομών. Και η τρίτη φάση είναι η χρηματοδότηση. Δύο πηγές υπάρχουν για τη χρηματοδότηση, είτε από το περιφερειακό πρόγραμμα, είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό, από τα κονδύλια που διαχειρίζεται κεντρικά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων η κεντρική κυβέρνηση. Εάν το πρώτο δεν είναι εφικτό, θα γίνει το δεύτερο.